Να ξεκινήσω και εγώ με την επικαιρότητα, την ζέουσα επικαιρότητα, μιας και χτες είχαμε την τελευταία κινητοποίηση των ανθρώπων, των αγωνιζόμενων καλλιτεχνών, μετά από αυτό το απαράδεκτο, για να μην πω κατάπτυστο προεδρικό διάταγμα με τον αριθμό 85 και του 2022, ένας αγώνας του καλλιτεχνικού κόσμου, ο οποίος δεν μπορεί να πάει πιο πίσω από το αίτημα της, και δεν πάει βέβαια, από το αίτημα της απόσυρσης, κύριε Υπουργέ, αυτού του προεδρικού διατάγματος. Απόσυρσης για τον προφανέστατο λόγο ότι υποβαθμίζει τα πτυχία των καλλιτεχνών, υποβαθμίζει ακόμα περισσότερο και τα ίδια τα δικαιώματα των καλλιτεχνών. Γι' αυτό και το αίτημά τους, το οποίο βεβαίως το ΚΚΕ στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις για την απόσυρση αυτού του προεδρικού διατάγματος, είναι προφανές. Ας αφήσει λοιπόν η κυβέρνηση τους ελιγμούς και τις παλινοδίες και να αποσύρει αυτή τη στιγμή άμεσα αυτό το προεδρικό διάταγμα που έφερε αναστάτωση και οργή στον καλλιτεχνικό κόσμο. Και βεβαίως οφείλει αυτή η κυβέρνηση, όπως και κάθε κυβέρνηση, επιτέλους να συστήσει ανώτατες σχολές καλλιτεχνικές, δημόσιες βέβαια και δωρεάν ασφαλώς, οι οποίες θα λύσουν το ζήτημα που υπάρχει σε σχέση με την καλλιτεχνική εκπαίδευση στη χώρα μας, η οποία είναι σε μια χώρα η οποία από τη μια ενώ επέρεται για τον πολιτισμό της, την ίδια στιγμή έχει εξοβελήσει από τα σχολεία και από την δημόσια σφαίρα την καλλιτεχνική εκπαίδευση και εν γέννη, θα έλεγα εγώ, την αισθητική αγωγή. Στο δεύτερο ζήτημα της επικαιρότητας, βεβαίως, το οποίο τρέχει, είναι το ζήτημα των λαιλατημένων, να μην το ξεχνάμε, γλυπτών του Παρθενώνα από τον Έλγιν, ο οποίος εκτός των άλλων προξένησε και τεράστιες καταστροφές και στο ίδιο το μνημείο, με τον τρόπο που τα απέσπασε όλα αυτά. Και διαβάζουμε, ακούμε, μαθαίνουμε από τις φήμες που και από τις εφημερίδες, από τον τύπο και γενικότερα από το διαδίκτυο, ότι η κυβέρνηση φαίνεται να προκρίνει ως μία πιθανή ή ως μία καλύτερη λύση τον μακροχρόνιο δανεισμό, την τακτική δηλαδή που ακολουθήθηκε στην περιβόητη συλλογή Stern, για την οποία είχαμε μιλήσει πριν από μερικούς μήνες. Εδώ υπάρχει βεβαίως ένα ερώτημα. Πώς μπορεί μία κυβέρνηση να αναγνωρίσει δικαίωμα δανεισμού σε μία άλλη, όταν δεν της αναγνωρίζει το δικαίωμα νομής, κυριότητας και ιδιοκτησίας? Είναι αντιφατικό, είναι παράδοξο. Δεν χρειάζεται νομίζω να λέμε πάρα πολλά για το ζήτημα αυτό, για το οποίο βεβαίως έχουν ευθύνη μέχρι σήμερα οι ελληνικές κυβερνήσεις, γιατί δεν έκαναν όσα έπρεπε να κάνουν με μια συνέχεια, με μια συνέπεια και με μια σταθερότητα. Η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν και πολλά κενά διαστήματα. Όμως αυτό που πρέπει αυτή τη στιγμή να κυριαρχήσει είναι ότι η κατοχή των πολιτιστικών αρχαιοτήτων της χώρας μας θα πρέπει επιτέλους να σταματήσει και η θέση αυτών των γλυπτών του Παρθενώνα βεβαίως δεν είναι στο Βρετανικό Μουσείο, αν είναι δυνατόν, είναι να επιστρέψουν στην κοιτίδα τους, να επανενωθούν με τα υπόλοιπα, έτσι ώστε αυτό το μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς να αποκτήσει την ενιαία μορφή, αυτήν τέλος πάντων που μπορεί να αποκτήσει, που είναι δυνατόν να αποκτήσει σήμερα. Έρχομαι τώρα στη σύμβαση για την οποία συζητάμε, την ελληνογαλλική, για τις συμπαραγωγές των κινηματογραφικών έργων. Προσέξτε, αυτό το οποίο επιχειρείται με τη σύμβαση αυτή δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια επικαιροποίηση μιας παλιότερης σύμβασης από το 1973 ακόμα, και έχει ενδιαφέρον εδώ, ιστορικό ενδιαφέρον, να πούμε δύο λόγια. Μια σύμβαση η οποία υπογράφτηκε στις 12 Οκτωβρίου του 1973, την εποχή δηλαδή που εξελίσσεται η επιχείρηση ρετουσαρίσματος της Χούντας,
το πείραμα Μαρκεζίνη όπως ονομάστηκε και το οποίο βεβαίως κατέρευσε με ένα δραματικό βεβαίως τρόπο με την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Τότε λοιπόν υπογράφεται ανάμεσα στις δύο κυβερνήσεις, της Γαλλίας και της Ελλάδας, αυτή η Ελληνογαλλική Συμφωνία Συμπαραγωγής Κινηματογραφικών Έργων, και αυτή η συμφωνία επικυρώνεται με κανονιστικό διάταγμα το 1974 από την κυβέρνηση Καραμαλή. Και μόνο αυτό το γεγονός ότι μιλάμε για μια συμφωνία η οποία έχει υπογραφεί πριν από 50 χρόνια, νομίζω συνηγορεί στο να συμφωνήσουμε όλοι ότι υπάρχει ανάγκη του εξυγχρονισμού, της επικαιροποίησης αυτής της συμφωνίας. Το θέμα δεν είναι αυτό, βεβαίως και συμφωνούμε. Το θέμα είναι προς ποια κατεύθυνση θα γίνει αυτή η επικαιροποίηση και αυτός ο εξυγχρονισμός. Και εδώ βεβαίως η συμφωνία, και δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά δηλαδή, είναι σαφέστατη, έχει μεσολαβήσει εντωμεταξύ η ίδια η ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, αργότερα στην Ευρωπαϊκή, η οποία μετεξελίχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τους κανόνες λοιπόν αυτούς, τους οικονομικοπολιτικούς κανόνες λοιπόν αυτούς, θα συνταχθεί και αυτή η καινούρια μάλλον ελληνογαλλική συμφωνία για τον κινηματογράφο. Οι κανόνες αυτοί θα ισχύουν και για τις σχέσεις με τρίτες χώρες, οι οποίες δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχουν συνάψει συμφωνίες οικονομικές, έχουν συνάψει την λεγόμενη σύμβαση του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Μια σύμβαση η οποία βεβαίως δεν μπορεί παρά να παίρνει υπόψη της, δεν γίνεται διαφορετικά, τις περιβόητες τέσσερις ελευθερίες της συνθήκης του Μάστριχτ, την ελευθερία κίνησης των κεφαλαίων, των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών, του ανθρώπινου δυναμικού. Και τα λέω αυτά γιατί αυτή η συμφωνία στην ουσία πρόκειται για μια, συνιστά μάλλον μια συμφωνία καθαρά εμπορικού χαρακτήρα, αφού μιλάει για τους παραγωγούς των κινηματογραφικών ταινιών, δηλαδή για το οικονομικό σκέλος του κινηματογράφου. Απαραίτητο βεβαίως, αλλά όταν μιλάμε για ένα καλλιτεχνικό έργο δεν είναι και το κυριότερο και δεν θα έπρεπε να είναι και το κυριότερο. Είναι λοιπόν μια σύμβαση με καθαρά εμπορικό χαρακτήρα, αφορά παραγωγούς, αφορά επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις του οπτικοακουστικού τομέα, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην βιομηχανία του θεάματος και ιδίως στην κινηματογραφική βιομηχανία. Με βάση λοιπόν αυτά και με βάση τα χαρακτηριστικά που παίρνει αυτή η επικαιροποίηση και αυτός ο εξυγχρονισμός αυτής της συμφωνίας, θα τοποθετηθούμε με το παρόν, κύριε Πρόεδρε, στην συγκεκριμένη σύμβαση και θα γίνουμε ακόμα περισσότερο αναλυτικοί στην αυριανή μας τοποθέτηση στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ.